Χτυπάμε 200 γραμμάρια βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Με 180 γραμμάρια ζάχαρη να αφρατέψουν. Ενσωματώνουμε ένα-ένα τα αυγά. Βάζουμε 350 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Απλώνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη φόρμα ή ταψί. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Και ψήνουμε σε 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε αν έχει ψηθεί με μία οδοντογλυφίδα. Όταν κρυώσει, αφαιρούμε τις άκρες το κόβουμε σε φέτες με πάχος περίπου ένα δάχτυλο Τις τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδοκοκκινήσει. Το αποθηκεύουμε σε τάπερ και διατηρούμε σε σκιερό και δροσερό μέρος. Μπορούμε να τις φυλάξουμε μέχρι και 2 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!